Το συντονιστικό Ρεθύμνου κατά των βιομηχανικών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και οι Επιτροπές Αγών Αγίου Βασιλείου εμπόδισαν την εγκατάσταση δύο ανεμογεννητριών στα βουνά της Κρήτης. Από νωρίς το πρωί, κάτοικοι και οι συλλογικότητες ήταν στο πόδι για να μην φτάσουν οι ανεμογεννήτριες στον προορισμό της εταιρείας. Εν τέλει, το βαρύ φορτίο των δύο νταλικών έφτασε μέχρι το φαράγγι του Σωματά πριν τους Αρμένους, όπου η αστυνομία ήρθε σε συνεννόηση με τους διαμαρτυρόμενους και εκπρόσωπο της εταιρείας, που αποφάσισε οι ανεμογεννήτριες να επιστρέψουν στη Σούδα. Εμείς λοιπόν κάναμε αυτή την κινητοποίηση και εδώ θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ την αστυνομική διεύθυνση Κρήτης και την αστυνομική διεύθυνση Ρεθύμνης που επέδειξαν πάρα πολύ μεγάλη ψυχραιμία και αποφασίστησαν επεισόδια που πραγματικά και οι δύο πλευρές έδειξαν ό,τι καλύτερο και έτσι δεν είχαμε κανένα πρόβλημα. Το κλίμα μύριζε μπαρούτι εδώ και μέρες που αυθαίρετα ιδιώτης εργολάβος μπάζωσε τα ρήθρα του δρόμου για τα όμβρια ύδατα για να μπορέσουν να περάσουν οι νταλίκες. Εργασίες που ανακλήθηκαν στην πράξη αφήνοντας τον δρόμο που οδηγεί στα χωριά Άρδακτος, Βάτος και Ακτούντα του Δήμου Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνου ως είχε. Δύο μεγάλες νταλίκες που είχαν φορτωμένο πάνω δύο ανεμογεννήτριες. Είχαν σταματήσει έξω από το, τους είχε σταματήσει η αστυνομία έξω από τους Αρμένους στο φαράγγι μέσα και περίμεναν το τελικό ok, το οποίο δεν ήρθε ποτέ και επιστρέψαν πίσω. Έγινε μια συνάντηση μεταξύ του εκπροσώπου της εταιρείας και της αστυνομία και των κατοίκων της περιοχής και όλα έληξαν ομαλώς και γυρίσανε πίσω και πήγανε στη Σούδα πλέον τα επικαθήμενα αυτοκίνητα. Ο Δήμαρχος Αγίου Βασιλείου Γιάννης Σταταράκης τονίζει ότι προωθούν την ήπια τουριστική ανάπτυξη και όχι εκβιομηχάνηση της περιοχής, ζητώντας υπεύθυνο και σωστό χωροταξικό σχεδιασμό για τις ΑΠΕ από το κράτος. Πριν δύο μέρες με πήραν τηλέφωνο πάλι κάτοικοι της περιοχής Αρδάκτου και με ενημέρωσαν ότι ένας ιδιώτης εργολάβος μπάζωνε κάποιες περιοχές για να μπορούν να ανοίξουν οι στροφές, για να μπορούν να περάσουν τα επικαθήμενα.